Ξέρεις, υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την ποιότητα του κρέατος, αν το κρέας είναι από βιολογικές φάρμες κρεάτων. Να πάμε να πούμε για την ποιότητα του κρέατος. Την άποψή μου είναι πολύ σαφής. Όταν έχουμε ένα, το λέω, έτσι το λέω και στους ασθενείς, όταν έχουμε ένα τέτοιο τεράστιο πρόβλημα, δεν θα ασχολούμαι με τόσο μικρά προβλήματα. Έχω έναν διαβήτη, ο οποίος στην ουσία είναι ένα πρόβλημα διαχείρισης υδατανθράκων. Το μόνο που θέλω, το πρώτο που θέλω, είναι να μην δίνω σε αυτή τη δυσανεξία στους υδατάνθρακες, να δίνουν κι άλλους υδατάνθρακες. Τώρα, ο λόγος που δημιουργήθηκε μπορεί να μην ήταν οι υδατάνθρακες αυτοί καθ' αυτοί, αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα. Λοιπόν, δεν θα καθίσω να κοιτάξω από πού είναι η ποιότητά μου. Δώσε απλά κρέας σε ανθρώπους που έχουν τέτοια προβλήματα όπως π.χ. διαβήτη και θα πάνε πάρα πολύ καλά. Εκεί πέρα δεν παίζει σχεδόν κανένα ρόλο από την εμπειρία μου αλλά και την εμπειρία όλων των ειδικών γιατρών που δουλεύουν με κετογονικές, με σαρκοφαγικές ή κρεατοφαγικές δίαιτες, carnivore δίαιτα παγκοσμίως, έτσι όπως ο Σον Μπέκερ που είναι και Έχω το φίλος μου. βιβλίο εδώ, το διαβάζω. Μου κάνει Ωχ, δώρο. Να το. ναι. Πώς σου φαίνεται? Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο Είναι, σου δεν φαίνεται, έχω, το έχω τελειώσει ακόμη, αλλά είναι πολύ χρήσιμο. Και είναι, ωραίο γιατί διαβάζω πράγματα που τα έχω κάνει ήδη και λέω: Wow, αν είχα το βιβλίο θα τα έκανα πιο νωρίς. Τα έχω κάνει εμπειρία. Ελά να σου έτσι πω. ακριβώς. Δηλαδή, κάποιο ο οποίο τρώει χοιρινό μπορεί να έχει εξίσου καλά αποτελέσματα. Εντάξει, δεν είναι και φτηνό τώρα το χοιρινό. Παλιότερα ήταν ένα φτηνό κρέας. Ας πούμε, τρως ένα κομμάτι, ρε παιδί, του, παιδί μου, του χοιρινού που δεν είναι πολύ ακριβό. Χοιρινό κιμά, ας πούμε. Με πολύ... Μπορεί να έχει εξίσου καλά αποτελέσματα με κάποιον που τρώει ένα βοδινό κρέας, το οποίο είναι premium cut, είναι, ξέρω, καλοκόψιμο. Ναι. Το ίδιο καλά. Λοιπόν, θα σου πω ότι ανάλογα το πρόβλημα που έχει ο άνθρωπος, δηλαδή είναι ένα πρόβλημα μεταβολισμού, τότε δεν έχουμε καμία μελέτη που να συγκρίνει με ή χωρίς, έτσι. Αλλά από την εμπειρία μου είμαι ήδη εντυπωσιασμένος από τα αποτελέσματα, ακόμη και αν τρώει χοιρινό ο άλλος, Δεν είναι εντάξει. μερικαστικό ζώο το Δεν είναι χείρος. μερικαστικό Δηλαδή ζώο, αυτό είναι ακριβώς. κάποιοι πιο αυστηροί καρνιβόροι, αυτοί που κάνουν τη lion diet, σου λέει τρώω μόνο μερικαστικά ή μόνο βοδινό, ή μόνο βοδινό, κατσίκα, βίσσονα, ξέρω εγώ, και μόνο αλάτι και νερό. Κάνουν το Ακριβώς αυτό κύριο θέλω νερό. να διαφοροποιήσω. Αυτοί που κάνουν αυτή την δίαιτα έχουν ακόμα και έχουν άλλους λόγους που την ξεκινούν. Δηλαδή κάποιες άλλες παθήσεις, όπως είναι ίσως κάποιες αυτοάνωσες παθήσεις. Έτσι. Μιλάς ας πούμε για τη Μικέλα Πίτερσον, έτσι, και που βρήκε το όνομα Lion Diet. Όχι, δεν Και μιλώ για τη το... Μικέλα Πίτερσον, μιλώ για τον Δόκτωρ Σάφη. Η Τσάφη ακριβώς. Ναι. Σωστό, Δεν σωστό. μ' αρέσει η Μικέλα Πίτερσον ούτε ο πατέρα τη. Δεν του γουστάρω και ήταν ένα αποτρεπτικό παράγων για να μην κάνω την carnivore, αλλά το ξεπέρασα μετά. Λέω παρόλο που δεν την γουστάρω, θα την κάνω. Οπότε τις μποϊκοτάρεις λίγο. Δεν γουστάρω τη στάση του Τζόρνταν Πίτερσον. Θεωρώ ότι παίρνει την επιστήμη τη ψυχολογία πολλά χρόνια πίσω. Είναι η προσωπική μου άποψη αυτή. Όπω δεν γουστάρω επίση και άλλου οι οποίοι ηθοποιούνται στον χώρο του διαδικτύου. Τον Πίτερσον δεν τον γουστάρω. Την κόρη του δεν έχω κάτι, αλλά και την έχω παρακολουθήσει την κοπέλα. Η κοπέλα είναι αγράμματη. Δεν έχει σπουδάσει κάτι. Μιλάει εντελώς από προσωπική πέρα και νομίζω κάνει και ζημιά. Κάνει και ζημιά γιατί με πήγε να δώσει, ξέρω εγώ, διάλεξη σε ένα πανεπιστήμιο που πήγε να δώσει. Καλύτερα να μιλούν οι ιατροί. Εγώ γι' αυτό καταχάρηκα όταν σε γνώρισα εσένα. Γιατί σίγουρα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα ο λόγος σου από ότι εμένα που δεν είμαι ιατρός. Και εγώ δεν έχω ανοίξει ένα κανάλι να λέω μόνη μου για την carnivore, παρόλο που την κάνω, παρόλο που με έχει σώσει από τις εξάρσεις της Crohn's, παρόλο που πλέον, να το πούμε και αυτό, είμαι στα 8,5 κιλά κάτω, γιατί κάποιοι είπαν να χάσεις πολλά κιλά με την carnivore. Ναι, στους τελευταίους 2 μήνες έχω χάσει 8,5 κιλά. Έχω διώξει 8,5 κιλά. Και σου φαίνεται. Και σου Ευχαριστώ. φαίνεται. Κατά λάθος το Είναι αυτό. ανακάλυψα. Περνούσα από τη ζυγαρία και λέω ας ανέβω, γιατί μου ήταν χαλαρά κάτι παντελόνι και... Ναι. Στην αρχή διορθώνονται όλα τα προβλήματα και μετά είναι η παράπλευρη απώλεια. Δηλαδή, Άμπρα. πρώτα απ' όλα πρέπει να ρυθμιστεί ο οργανισμός. Δηλαδή, όλοι κοιτάνε τη ζυγαριά, ενώ πρώτα είδες Μάνα μου, εμένα με ενδιαφέρει διάθεση, ότι έφυγαν όγκο. τα εκζήματα μου. Με ενδιαφέρει ότι έχω σταματήσει να παίρνω αντισταμινικά που έπαιρνα από το 2008 καθημερινά 3 με 4 ροπαφλίν και τα έχω σταματήσει.
Έτσι. Με ενδιαφέρει ότι δεν έχω πλέον εξάρσεις στις Crohn's. Που ότι συνεπάγονται αυτές οι εξάρσεις, γιατί δεν είναι μόνο οι διάρρειες, δεν είναι μόνο το αίμα, είναι και η κόπωση, είναι και η έκπτωση νοητική, είναι και τα διάφορα δερματικά. Εμένα αυτό με απασχολούσε. Και παχύτερη να γινόμουν, δεν θα με νοιάζε. Αλήθεια σου λέω, Θάνο, γιατί αυτό με ενδιαφέρει η υγεία μου. Είμαι σε μια ηλικία πλέον που με ενδιαφέρει η υγεία μου. Και επίσης είμαι 48, θα γίνω 49 τον Μάιο. Νομίζω, βλέπαμε με τον σύντροφο μου προχθές κάτι φωτογραφίες πριν 10 χρόνια, φαινόμουν πολύ μεγαλύτερη πριν 10 χρόνια από ό,τι φαίνομαι τώρα. Δεν λέω ότι φαίνομαι πιο νέα από την ηλικία μου, λέω, συγκρίνω τον εαυτό μου στα 48 με τον εαυτό μου στα 38. Φαίνεσαι όμως πιο νέα, αλλά τέλος πάντων. Ναι, ρε παιδί, για να μην πει κάποιο ότι λέει από μόνη του ότι φαίνεται νεότερη. Φωτογραφίες δικές μου 10 χρόνια πριν με σήμερα έχουν τεράστια διαφορά που φαίνομαι νεότερη τώρα. Και θεωρώ ότι ο λόγος δεν είναι ο έρωτας όπως λένε κάποιοι. Ο λόγος είναι η κρατοφαγική διατροφή. Αυτό είναι. Έτσι. Φαίνομαι, το δέρμα μου φαίνεται πιο νεανικό. Δεν έχω κάνει ούτε μπότοξ, ούτε έχω βάλει προς, τίποτα δεν έχω κάνει. Και να πούμε πολύ σημαντικό είναι να κοιτάμε την υγεία μας τώρα. Γιατί όλοι κοιτάνε, α, θα κάνω το longevity, θα κάνω τη μακροβιότητα, ας πούμε, θα κοιτάξω εκεί πέρα. Τώρα, αν είσαι τώρα καλά, είναι ο καλύτερος δείκτης για να δεις άμα είσαι στο μέλλον καλά. Τώρα καλά, αύριο καλά, μεθαύριο καλά. Έχεις κάνει εσύ μια συνέντευξη, δεν ήταν τις κόρες, με ποια γνωστή προσωπικότητα υπήρχε. Την Μαρία Ελένη Λικουρέζου. Ναι, με τη Μαρία Ελένη Λικουρέζου, τις κόρες της Μακαρίτης σας της Ζούλας. Που σου έλεγε ότι ήταν πόσα χρόνια φυτοφάγος και είχε τόσα θέματα υγείας και η κοπέλα είχε πάει στο carnivore. Έτσι. Και προσπαθούσε. Τη είχε κοπεί περίοδος, τα είχε εξηγήσει όλα. Ήταν αδύναμη, ήταν και νοητικά αυτή το περνάει αδύναμη. Δηλαδή ένιωθε ότι δεν ήταν σίγουρη. Να το πούμε αυτό, έτσι. Και, στείλε μου το link μετά να το βάλω το βίντεο αυτό με τη Μαρία Ελένη Λικουρέζου στην περιγραφή αυτού του βίντεο για να το δουν από το δικό σου το κανάλι, Θάνο μου. Να σου πω κάτι άλλο. Αυτό το brain fog, η ομίχλη του εγκεφάλου. Γιατί κάποιοι ρώτησαν κάτω από τα βίντεο αν συστήνεται η κρατοφαγική διατροφή, η carnivore, και για την αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών. Κατάθλιψη, άγχους κλπ. Εγώ θέλω να καταθέσω ότι κάνω αντικαταθλιπτική θεραπεία από το 2010. Κάνω, δηλαδή και την κάνω σταθερά, γιατί άργησα πάρα πολύ να λάβω αντικαταθλιπτική θεραπεία. Το πρόβλημα έγινε χρόνια, οπότε την παίρνω σταθερά. Δεν έχω αλλάξει κάτι παίρνοντας την carnivore, δηλαδή παίρνω το ίδιο αντικαταθλιπτικό που έπαιρνα πριν, όμως είμαι πολύ καλύτερα. Και έχω και παραπάνω αντοχές, δηλαδή μπορεί περισσότερη ώρα να εργάζομαι, περισσότερη ώρα να δουλεύω, να είμαι σε εγρήγορση και δεν κουράζομαι τόσο εύκολα. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την carnivore, ίσως. Γιατί είμαι από αυτούς του China Study που λένε αυτόν πάνω και αυτόν πάνω, άρα τώρα έχει σχέση με το άλλο. Θα σου πω ότι έχουμε πάρα πολλά καλά στοιχεία για το mental health, δηλαδή την ψυχική υγεία και την διατροφή. Έτσι. Πιστεύουμε σιγά σιγά και υπάρχουν 2-3 άνθρωποι που μιλάνε γι' αυτό, όπως είναι ο καθηγητής στο Harvard, ο Chris Palmer, που έχει γράψει ένα πάρα πολύ δυνατό βιβλίο, το Brain Energy. Και εκεί πέρα αναλύει εντυπωσιακά, σαν απίστευτος μαέστρο, όλα τα στοιχεία που έχουμε ως τώρα και πώς γίνεται να συσχετίζονται τόσο ισχυρά, γιατί είπαμε αυτά τα τρία πάντα θα πρέπει να συσχετίζονται. Να συσχετίζονται πραγματικά τόσο ισχυρά οι αυξήσεις στον επιπολασμό, δηλαδή στην παρουσίαση παθήσεων διαβητικών στην κοινότητα, άλλων χρόνιων παθήσεων και ψυχικών παθήσεων. Και όλες ανεβαίνουν έτσι. Να σου πω, Θάνο μου, δεν είναι στο στομάχι που παράγεται μεγάλο μέρος της σερωτονίνης του οργανισμού. Έτσι. Άρα αν το στομάχι μας έχει φλεγμονές και το έντερο μας έχει φλεγμονές γιατί τρώμε πράγματα που το ρεθίζουν, δεν θα παρακολουθεί και η παραγωγή σερωτονίνης, ίσως. Έτσι ακριβώς. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο λοιπόν η μυτοχονδριακή υγεία, που λέμε ότι είναι ένα μεταβολικό πρόβλημα, σιγά σιγά και η ψυχική υγεία, και είναι μια νευροφλεγμονή. Και άμα καταπολεμήσουμε αυτή την νευροφλεγμονή, πάνε τα περιστατικά καλύτερα. Και θα πω στο τέλος και για τις δικές μου προσωπικές εμπειρίες με ασθενείς. Δεύτερον, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το μικροβίωμα, αλλά είναι ένα πολύ πολύ σκοτεινό σημείο
αυτή τη στιγμή στην επιστήμη το μικροβίωμα. Δεν ξέρουμε τόσο πολλά όσο δείχνουμε ότι ξέρουμε, έτσι. Αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποιες μικροαλλαγές στο μικροβίωμα και σίγουρα παίζουν κάποιο ρόλο, γιατί από το έντερο μετά υπάρχει επικοινωνία μεταξύ εντέρου και εγκεφάλου. Έτσι, το... Είναι συναισθηματικός εγκέφαλος το έντερο, ρε φίλε. Ακριβώς. Έχει περισσότερους νευρώνες από τον εγκέφαλο. Τι σκέφτονται αυτοί εκεί, τι θέλουν αυτοί εκεί. Υπάρχει τρομερή, πάντα τα πηγαίναμε όλα στους νευροδιαβιβαστές. Μα, εσύ προφανώς τα έχεις ακούσει αυτά και ξέρεις στο βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο το βιολογικό κομμάτι. Αλλά οι νευροδιαβιβαστές παράγονται τελικά από μυτοχονδριακές επιλογές και σήματα, οπότε αρχίζει και γίνεται το πράγμα όλο μεταβολισμός. Και αν πούμε τι είναι μεταβολισμός, είναι όχι μόνο η ενέργεια στο σώμα, αλλά όλες οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο σώμα. Και αν αυτές λειτουργούν φυσιολογικά, τότε δεν έχουμε παθολογία. Και τα στρέσεις που μπορούν να πέσουν και οι επιθέσεις που μπορούν να γίνουν στο μυτοχόνδριο και τελικά να βλάψουν όλο αυτό εδώ το σύστημα, είναι στρέσεις, πιέσεις, είτε ψυχικές ίδιες, που μπορεί να είναι ένα τραύμα, έτσι, που τραυμάτισε κάποιον, που ονομάζεται εσείς οι ψυχολόγοι το τραύμα και το τραυματικό, έτσι, traumatic. Μπορεί να είναι απ' την άλλη ένα διατροφικό στρες, δηλαδή τρώω όλη την ώρα κάτι το οποίο δημιουργεί όλη την ώρα περισσότερες ελεύθερες ρίζες οξυγόνου και περισσότερο στρες μέσα στα μυτοχόνδρια. Και εννοείται μπορεί να είναι και μεταβολικό στρες, δηλαδή έχω μια πάθηση η οποία μου δημιουργεί μονίμως πρόβλημα στην διαχείριση όλων των βιταμινών, των ίχνοστοιχείων και τελικά όλων των νευροδιαβιβαστών και των προϊόντων αυτής της διεργασίας. Και κάποιος λέει, οκ, ναι, αλλά δεν είμαι παχύσαρκος και άρα δεν έχω μεταβολικό σύνδρομο και έχω όμως μια ψυχική πάθηση. Λοιπόν, δεν λειτουργεί έτσι. Μπορεί, για να το εξηγήσω, να έχουμε μια πόλη και η πόλη από πάνω έχει πάρα πολλούς δρόμους, έτσι όπως είναι η Αθήνα, ας πούμε, και σε αυτούς τους δρόμους υπάρχουν φανάρια, υπάρχουν αμάξια, το πρωί πάνε όλοι στη δουλειά τους, το μεσημεράκι ίσως γίνεται λίγο πιο ήσυχα τα πράγματα, και στην Αθήνα ποτέ δεν γίνονται. Μητάκι που μένω σπουδή. Ναι, εδώ που μένω εγώ είναι χαμός. Και κάποια στιγμή λοιπόν αρχίζει και κολλάει ένας δρόμος για κάποιο λόγο, γιατί χαλάσει ένα φανάρι, γιατί δεν ξέρω και εγώ τι. Βασιλής Σοφίας, ας πούμε. Και αρχίζει και κολλάει. Αν αυτή αρχίζει και γίνεται πρόβλημα λοιπόν σε μια περιοχή του σώματος, στην αρχή θα μείνει μόνο εκεί το πρόβλημα. Και θα λες, α, έχω εδώ ένα πρόβλημα. Δεν θα περάσω από εκεί. Ναι, θα περάσω. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν θα περάσω από εκεί, λες, και θα πας από άλλες οδούς. Έτσι ακριβώς λοιπόν γίνεται και στο σώμα. Αλλά κάποια στιγμή, αν μείνει κολλημένο ένα και δύο και τρία και τέσσερα χρόνια εκεί πέρα το σύστημα, αρχίζει και γίνεται ένα κόλλημα σε όλη την πόλη και κολλαμπάρει όλο το σύστημα. Και αρχίζει και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ψυχικά ασθενείς, σιγά σιγά αρχίζουν και παίρνουν κιλά, ή αυτοί που παίρνουν κιλά, στο μέλλον γίνονται ψυχικά ασθενείς και τελικά έχουμε την εμπειρία τους γιατρούς, των γιατρών της παθολογίας, όπως είμαστε εμείς, των παθολόγων και όλων των γιατρών κάτω από αυτήν την ομπρέλα, που βλέπουμε μια λίστα φαρμάκων, 10, 12, 13 φάρμακα, όπου η μετφορμίνη θα συνδυάζεται με το σιπραλέξι, τη σιταλοπράμ και ούτω καθεξής, και πάντα θα βλέπουμε ότι είναι πολυτραυματίες τελικά οι άνθρωποι, που λέμε παθολογικοί πολυτραυματίες, και σε αντίθεση με τους πολυτραυματίες από ένα τύχημα, που έχουν όλες αυτές τις ακριβώς, τους ψυχικά πολυτραυματίες ή και ακόμα και ένα ατύχημα στο δρόμο, έτσι, δηλαδή σε πάτησε ένα μάξι και είσαι χειρουργικός πολυτραυματίας. Είναι παθολογικοί πολυτραυματίες, έχουν όλα τα συστήματά τους, όλοι οι δρόμοι σε αυτή την πόλη. Είναι όλα συμβιβασμένα, είναι compromised. Θάνο, ακόμη υπάρχει πάρα πολύ υλικό που θα μάθουμε στο μέλλον μέσα από τις μελέτες και τις έρευνες και της γενετικής. Όσον αφορά στις ψυχικές διαταραχές, η δική μου άποψη, η οποία είναι μία άποψη, είναι ότι έχουμε γενετικές προδιαθέσεις για διάφορα πράγματα και ίσως άνθρωποι που έχουν γενετικές προδιαθέσεις για κάποια μεταβολικά σύνδρομα, γιατί δεν είναι όλοι που παθαίνουν μεταβολικό σύνδρομο, κάποιοι είναι πιο ευαίσθητοι σε κακή χρήση τροφής και κάποιοι λιγότερο ευαίσθητοι, ίσως έχουν και μια προδιάθεση για ψυχικές διαταραχές, δεν το ξέρουμε ακόμη. Εγώ θεωρώ ότι ακόμη και οι άξονες διάγνωσης των ψυχικών διαταραχών θα αλλάξουν παντελώς.
Δηλαδή δεν θα είναι όπως είναι τώρα, έτσι το βλέπω για το μέλλον. Όμως, αν το δούμε και από καθαρά ψυχολογική σκοπιά και ψυχοθεραπευτική σκοπιά, το να κάνω κάτι όπως μία κίνηση, μία δράση που να μαθαίνω νέα πράγματα και να φροντίζω το σώμα μου με αγάπη και στοργή και να δίνω στο σώμα μου να φάει το καλύτερο προϊόν σε σχέση με τις γνώσεις που έχω πάρει, όπως με τον ίδιο τρόπο μια μαμά και ένας μπαμπάς φροντίζει το νεογέννητο μωράκι να πάρει ό,τι καλύτερη τροφή μπορεί να πάρει, παραδείγματος χάρη το μητρικό γάλα, τότε αυτό σπράξει είναι και ψυχικά ευεργετική. Και αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι η σωματική πόνη μεταφράζονται σε ψυχικούς πόνους και η ψυχική πόνη μεταφράζονται σε σωματικούς πόνους. Οπότε αν πόνω τις αρθρώσεις, αν πόνω την κίστη μου, γιατί έχω για παράδειγμα μια διάμεση κυστήτιδα, αν πόνω το κεφάλι μου, αν πονάω την κοιλιά μου, αν έχω δυσκυλιότητα και πονάω πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της ημέρας και νιώθω πουκωμένος, ή αν έχω διάρρειες οι οποίες με εξαντλούν. Όλα αυτά, εκτός από το σωματικό αντίκτυπο, έχουν και το ψυχικό αντίκτυπο. Οπότε η δική μου εισήγηση είναι ότι αν κάποιος άνθρωπος, και είναι καθαρά από προσωπικό χώρο που έρχομαι και δεν έχω τίποτα να κερδίσω, εάν κάποιος άνθρωπος νιώθει ότι με τις συμβατικές μεθόδους, με τις παρενέσεις της διατροφολογίας και της διαιτολογίας όπως τις βλέπουμε παντού, στις τηλεοράσεις, στα διαδίκτυα και δεν ξέρω τι άλλο, δεν έχει βρει τις λύσεις, γιατί να μην δοκιμάσει μια προσέγγιση διαφορετική. Να τη δοκιμάσει, ρε παιδί. Εγώ δεν είμαι γιατρός για να μπορώ να συνταγογραφήσω ή να πω. Γιατί να μην το δοκιμάσεις. Εγώ έχω φτάσει στο σημείο να ευγνωμονώ τη διάγνωση που είχα πέρσι με την Crohn's. Όσο και αν με τρομοκράτησε, με έσωσε στην ουσία. Έτσι ακριβώς. Μα είναι αυτό που κολλάμε όλη την ώρα. Δεν έχουμε αρκετά στοιχεία, ας πούμε, που γράφουν για το, κάτω από το βίντεο σου για την Crohn's που έχω ανεβάσει, που λένε ότι δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για την Crohn. Ναι, αλλά περίμενε. Έχουμε αρκετά στοιχεία ή για ψυχικές παθήσεις. Δεν έχουμε αρκετά στοιχεία. Έχουμε σίγουρα πολλά στοιχεία και είναι στις συστάσεις όλων των κεντρικών θεσμών. Έτσι, της Διαβητολογικής Εταιρείας Αμερικής, της Καρδιολογικής Εταιρείας Αμερικής, για πολύ χαμηλών υδατανθράκων, χαμηλών υδατανθράκων ή πολύ χαμηλών υδατανθράκων, δηλαδή κοιτογονικές δίαιτες, τέτοιες δίαιτες, και παραμένουν στις συστάσεις. Μπορείς να τις διαλέξεις για τον ασθενή σου. Γιατί λοιπόν, αφού έτσι κι αλλιώς έχεις και άλλα προβλήματα, γιατί δεν δοκιμάζεις, αφού είσαι ένας, ας πούμε, ένα άτομο που έχει προσβληθεί από παχυσαρκία, γιατί να μην δοκιμάζεις για την παχυσαρκία σου αυτή τη διατροφή και να δεις πώς θα πάνε οι ψυχικές παθήσεις, να δεις πώς θα πάνε οι γαστρεντερικές παθήσεις. Εγώ είμαι σχεδόν σίγουρος ότι μέσα στον μήνα, μετά τις πρώτες ίσως παρενέργειες, θα δεις κάποια αποτελέσματα. Λέω πάντα 1 με 3 μήνες αναμονή. Αλλιώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίσεις να το κάνεις. Και αυτό είναι αυτό που είδαμε με τα χρόνια. Και από εκεί έχουμε όλα τις ενδείξεις. Αυτό που παρατηρώ εγώ στους ασθενείς μου όλη την ώρα είναι ότι βλέπω, όπως το είπες ακριβώς εσύ, όταν έχουμε ένα πόνο, έρχονται και ψυχικά καταλυμμένοι. Αλλιέσαι. Ακριβώς. Σου πέφτει διάθεση. Δεν έχεις ενέργεια. Έτσι. Ενώ τους βλέπω σε ένα μήνα που κάνω, ας πούμε, το follow-up ή 1,5 μήνα, γιατί δεν τους παραγγέλνω όλη την ώρα να τους βλέπω ξανά τους ανθρώπους και να τους τρέχω πολύ κοντά. Δεν έχεις μισή ώρα να το πράξεις άλλους. Δεν έχω και ώρα πια, ακριβώς. Γίνεται χαμός, ναι. Και είναι πολλά τα άτομα. Και βλέπω ανοιχτά μάτια, χαρούμενα. Έτσι, έχουν φύγει τα ειδήματα στο πρόσωπο. Μου λέει, δεν πονάω πια, περπατάω, σηκώνομαι, η υγεία μου είναι καλύτερη. Και σιγά σιγά, από το δεύτερο μήνα, λέω, γιατί δεν αναθεωρούμε για αυτή τη σιταλοπράμη που παίρνεις εδώ και τόσο καιρό. Εγώ σε βλέπω σε μια εφορία τρομερή. Δηλαδή σχεδόν τόση ευθυμία που σχεδόν είναι παθολογική. Λέω, γιατί δεν δοκιμάζουμε να το μειώσουμε. Και αρχίζουμε και το μειώνουμε. Και αρχίζουμε σιγά σιγά μπορούμε και να το κόψουμε. Δεν το μειώνει ο ψυχίατρος όμως, το αντικαταθλιπτικό. Μπορεί να το μειώσει και ο προσωπικός γιατρός. Κάποια αντικαταθλιπτικά. Η σιταλοπράμη όμως έχει συνδεθεί με αύξηση της όρεξης και αύξηση βάρους, δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Όπως ένας παθολόγος συνταγογραφεί σιταλοπράμη, έτσι κανονικά μπορεί και να την μειώσει ή να την αφαιρέσει. Να πούμε τώρα κάτι το οποίο έχει πολύ πλάκα.
να πω κάποια θέμα, κάποια ψυχιατρικά φάρμακα πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμιστούν από τον ψυχίατρο. Έτσι, ξέρω τους κανείς στην Ελλάδα, γιατί σε κάποιες άλλες χώρες ακόμη και ήταν αντικαταθλιπτικά, τα SSRIs μόνο ψυχίατροι μπορούν να τα γράψουν. Αλλά νομίζω ότι στην Κύπρο τα αντικαταθλιπτικά μπορεί να τα γράψει ο προσωπικός γιατρός. Ναι. Έτσι, είναι μερικά φάρμακα τα οποία χρειάζεται. Αλλά και μετά μπορούμε να τα επανασυνταγογραφούμε, ας πούμε. Αλλά γενικά έτσι και αλλιώς και για τον ασθενή είναι ό,τι καλύτερο, να το πούμε αυτό, να έχει το ψυχίατρό του μαζί σε όλο αυτό το ταξίδι. Αλλά το πιο δύσκολο πράγμα για έναν γιατρό, γιατί δεν το έχουμε μάθει στο πανεπιστήμιο, όσο και να σας φάνει περίεργο, είναι να βγάζουμε φάρμακα από τον ασθενή. Έχουμε μάθει πολύ καλά να βάζουμε φάρμακα. Εγώ έχω θέμα να βγάλω φάρμακα. Εγώ δεν είμαι από τα φάρμακα μου και δεν μπορώ να τα βγάλω. Ακριβώς. Ασθενής και γιατρός. Και γιατροί δένονται με τα φάρμακα. Και είμαστε όλοι πολύ, πολύ ανασφαλείς να βγάλουμε φάρμακα. Κάποιες φορές όμως μπορεί αυτά τα φάρμακα να μας μπλοκάρουν, όπως είπαμε, το μεταβολισμό. Mm-hmm. Γιατί πώς νομίζεις ότι δρά τελικά ένα φάρμακο στη ψυχική υγεία, ρυθμίζοντας το μεταβολικό πρόβλημα. Και γι' αυτό δημιουργεί προβλήματα με παχυσαρκία. Γιατί αποδιοργανώνει τους δρόμους, όπως είπαμε στο παράδειγμα της πόλης, σε άλλες περιοχές. Γιατί ένα φάρμακο δεν πάει εξειδικευμένα να δράσει στο μεταβολικό πρόβλημα που είναι στο κεφάλι. Δεν είναι μια χειρουργική επέμβαση. Πηγαίνει από το στόμα και δράσει όλο το σώμα. Και γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Οπότε μένω με καθυστερεί με την βελτίωση των ασθενών όταν κρατάω ένα φάρμακο το οποίο δεν τους παίρνει τίποτα πια. Mm. Μόνο σαν την ταινία με τον Μπουτσά, με το Σούπερμαντολίνο, όπως λεγόταν, ένα πλασίμπο δηλαδή, μια ζεστασιά και μια σιγουριά. Εγώ το χρειάζομαι το αντικαταθλιπτικό, γιατί το είχα σταματήσει πριν 2 χρόνια και είχα πέσει σε βαριά κατάθλιψη, όπως ήμουν πριν. Δεν ρισκάρω να το κόψω, αλλά εντάξει, δεν ξέρω στο μέλλον, θα δω. Τότε που το είχα κόψει δεν έκανα κρετοφαγική διατροφή, έκανα κανονική, έκανα μεσογειακή διατροφή, ναι. Τα όσπια μου και τα λαχανικά μου, ναι, μεσομέζι. Και οι διάρειες μου τα χτυπότατε, έτσι, 7-8-9 διάρειες την μέρα, τσιγενάκης. Ξεκινά καλά η μέρα. Αλλά τα μελέτες δείχνουν ότι είναι πολύ καλή. Πρέπει να ακολουθήσεις ό,τι και να παθαίνεις εσύ. Ναι, ναι. Όλο σαλάτες, όλα λαχανικά, όλο φρέσκα φρούτα, όλο όσπρια και καθημερινές διάρειες, καθημερινές όμως. Και δεν είχε σκεφτεί κανείς ότι μπορεί να είχα και Crohn's. Ήταν ότι χειρότερο για μένα το να το τρώω αυτό. Απορώ πως επιβίωσα. θα δούμε, ναι. Έχεις δίκιο ότι δύσκολα αφήνουν οι άνθρωποι τα φάρμακα, γιατί, ξέρεις, νιώθεις ανασφάλεια. Άμα ταλαιπωρείσαι πολύ καιρό και πάρεις κάτι που σε βοηθήσει το και λίγο, λες να ξαναπώ πίσω σε εκείνη τη συνθήκη. Ρε, θα είναι πολλοί άνθρωποι ζουν αβοηθητοί για δεκαετίες. Δηλαδή έχουμε προβλήματα σοβαρά υγείας και δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και μαθαίνουμε να ζούμε μίζερα. Πες μας λίγο για σένα και την προσωπική σου. Μας είχες πει και κάποια στην αρχή. Στην αρχή, στην πρώτη μας συνάντηση. Είχες και εσύ τα θέματά σου. Ναι. Είπα πρώτη, έβλεπε ο σύντροφος μου, έβλεπε και μου δείχνει κάτι βιντεάκια σου που μου λέει αυτές οι ασκήσεις που κάνει ο Θάνος μου. Είναι πάρα πολύ δύσκολες. Μου λέει, δεν καταλαβαίνω, κάτι με μονόζυγα, κάτι έκανες ρε παιδί μου, μιλούσες και είχες από μέσα ένα βίντεο και μου λέει, ρε τα κάνει αυτά, είναι πολύ δυνατό. Γιατί είχε αρχίσει και αυτός τώρα να το κάνει η κρατοφαγική. Του λέω, ναι μάνα, μα λέει, αυτός είσαι 40, είσαι 51. Θα του δώσω, είσαι 51, του λέω, είσαι 40. Δεν ξέρω τι ασκήσεις έκανες. Τι μου λέει, έλα να δεις, μου λέει, το θάνο σου, έλα να δεις μου τι ασκήσεις έκανες. Είναι το λεγόμενο muscle up, το οποίο στο μονόζυγο από κάτω ανεβαίνει πάνω. Αυτό μου λέει, από κάτω πήγαινε πάνω, μου λέει, έχει πολύ δύναμη τούτο. Το έχει. Άμα είναι carnivore θα το καταφέρει. Θα το καταφέρει, ναι, έχει κάνει σιγά, μίες. Σιγά. Τώρα έχει κάνει μίες και κάνει και καλό χρώμα, λέει. Και λέει να σβήσω τις φωτογραφίες πριν αρχίσει την carnivore που ήταν χλωμός. Γιατί τώρα είναι αμοδοπός. Έτσι μου είπε. Πρέπει να τις σβήσεις. Πριν... Αλλάζουμε και χρώματα. Μου κίτρινος, λέει. Βγάρτε αυτή τη φωτογραφία. Τι την έχεις αυτή τη φωτογραφία, κάβερ, μου κίτρινος. Θα πω ότι λοιπόν εγώ ήμουν ένας λαπάς. Έτσι, μέχρι τα 35 μου δεν μπορούσα να κάνω ούτε μία έλξη, άντε να κατέφερνα δύο έλξεις. Σηκώματα στην μπάρα, ας πούμε.
Και πάλι με πολύ, με πολύ υδρότα και ανέβαινε και η πίεση μου, έπαιρνα και πάρα μου για την πίεση. Ήσουν και ο γεμάτος, δεν ήσουν να βρεθάνω καλύτερα. Βέβαια, είχα πάρα πολύ κεντρική παχυσαρκία εδώ πέρα, στήθος και πολλή κοιλιά. Ναι, ναι. Και όλα αλλάξανε μέσα σε 2 μήνες. Σε 2 μήνες είχα τόσο τρομερή ενέργεια. Έτσι, ποτέ δεν ήμουνα, που λες εσύ, ας πούμε, να είχα κάποια ψυχική πάθηση. Δεν είχα κλινικά συμπτώματα και σημεία να δείχνουν προς τα εκεί. Αλλά δεν ήμουνα και στα καλύτερά μου, μάλλον, τώρα που το κοιτάω πίσω, ας πούμε. Πάντα ήμουν ένας ευδιάθετος, που ήθελα να περνάω καλά, έπινα κιόλας λίγο, για να έρχομαι σε ευθυμία. Και μετά από αυτή τη διατροφή, μέσα σε 2 μήνες, είχα τόση ενέργεια που δεν σταματούσα να κάνω κάμψεις, να κάνω έλξεις. Έπαθα και κάποιους τραυματισμούς στην αρχή, γιατί μετά είχαν σφίξει, ξέρεις, όλοι οι τένοντες από το καιρό που δεν ήταν κρύοι, ας πούμε, και δεν ήξερα πώς να τους κάνω σωστά, να τις κάνω σωστά τις ασκήσεις. Οπότε θα πω ότι είσαι ένας άλλος άνθρωπος. Δηλαδή, εγώ, αυτό, η ιστορία μου είναι ότι ήμουν ένας, και είμαι ακόμα, ένας γιατρός της δυτικής ιατρικής, της συμβατικής ιατρικής. Με αυτή μεγάλωσα, από αυτή έμαθα. Δεν είμαι κάποιος ολιστικής ιατρικής γιατρός, που λένε κάποιοι, ας πούμε, μια ολιστική προσέγγιση. Ίσως ναι, με τη σωστή έννοια όμως της λέξης. Δεν θα έρθει κάποιος στο ιατρείο και θα αρχίσω να τον τραβάω βελόνες. Ναι, ακριβώς. Οπότε εγώ μεγάλωσα έτσι σε ένα πανεπιστήμιο. Πάντα πίστευα, έπαιρνα τα πινακάκια. Να πούμε ότι όλοι, από γιατροί, διατροφολόγοι, φυσικοθεραπευτές, όλοι παίρνουμε πινακάκια, αλγόριθμους, έτσι. Εννοείται πως εμείς οι γιατροί αρκετά έντονα, και οι ψυχολόγοι, διαβάζουμε και την παθοφυσιολογία, το λέμε εμείς, δηλαδή πως δημιουργείται μια πάθηση, παθολογοανατομία και ούτω καθεξής. Αλλά γενικά παίρνουμε, στην ουσία, για να δουλέψουμε με τους ανθρώπους, παίρνουμε κάποιους αλγόριθμους, που είναι αλγόριθμοι δράσης. Και αυτοί βγαίνουν από ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με το θέμα και έχουν μαζέψει και συλλέξει όλη την πληροφορία. Και κάπου ξεχνάμε από πού ήρθε αυτό. Ακόμα και εκείνοι που τους βγάλανε. Πώς έχει αποφασιστεί, ρε παιδί μου, μέσα από ποια μέθοδο. Θέλω να πω κάτι άλλο, Θάνο. Πάλι βασισμένο πάνω στο σύντροφο μου. Ο σύντροφος μου, όσο και σου φαίνεται παράδοξη, γιατί τον έχεις γνωρίσει, παρόλο που είναι 1,90 στο ύψος, ήταν πάρα πολύ παχύς. Παλιά, ήταν νέος. Ναι, ναι. Και ξεκίνησε μετά να κάνει ποδηλασία και έκανε μέχρι και 100 χιλιόμετρα τη μέρα και αδυνάτησε. Όμως, είχε πάντοτε χρόνιους πόνους στη μέση, στα κόκαλα και λόγω ύψους. Τώρα που έχει. Πόσο καιρό έχει παρασύρθηκε? 1,5 μήνα που παρασύρθηκε από μένα. Εγώ δεν του είπα ποτέ να κάνει κρεατοφαγική διατροφή. Εγώ μαγείρευα κανονικά. Μαγειρεύω για όλους κανονικά, ρε παιδί μου. Και υδατάνθρακες και κάνω και πατάτες, κάνω και ρύζι, ό,τι φάνε. Και η κόρη μας που είναι 12 χρονών τώρα έχει ξεκινήσει και πάει προς την κρεατοφαγική. Δηλαδή δεν θα το φάει το ρυζί, δεν θα το φάει το σιτάρι, θα φάει το τυρί και το κρέας. Παρασύρθηκε πριν 1,5 μήνα και δεν πονάει πλέον. Δεν πονάει τη μέση του, που την πονούσε χρόνο. Είδες, είναι αδύνατος, αλλά είχε αδυνατήσει, είχε διώξει, ξέρω εγώ, είχε πάει από 130 πόσο ήταν, 89 κιλά, μιλούμε για πολλά κιλά, 40 κιλά, τα οποία διατήρησε για 15 χρόνια αυτή την απώλεια βάρους, όμως είχε πολλά προβλήματα στα κόκαλα και στη μέση, ίσως ήταν και μυϊκά. Πονούσε τώρα, πάρα κατέριψες, τώρα δεν μην πονάει, όχι. Κατέριψες πολύ απλά αυτό που λένε ότι η παχυσαρκία είναι ο λόγος για τις φλεγμονές ή τους πόνους. Και οποιαδήποτε πάθηση, είτε από το βάρος, δηλαδή την ανατομική επιβάρυνση, είτε από την οξυδοτική, δηλαδή μεταβολική, τέλος πάντων, επιβάρυνση, γιατί η παχυσαρκία είναι προφλεγμονώδης και ούτω καθεξής, που δεν ισχύει. Η παχυσαρκία και οι παθήσεις πόνου, φλεγμονής, αυτοάνωσης, έχουν κοινό αίτιο από κάτω. Δηλαδή, παρόλο που είχα φύγει τα 40 κιλά λόγω της υπερβολικής ποδηλασίας, γιατί για μένα 100 χιλιόμετρα δεν είναι υπερβολικό, τέλος πάντων, αυτοί λένε τα κάνουν, δεν είχε γίνει υγιής. Τώρα που τρώει τα κρεατοφαγικά έγινε. Λαλή. Λέει. Ξέρω. Ξέρω, ρε κουμπάρε, έντσι είμαι γιατρός. Ας έχουμε ησυχία, άμα δεν πονάει, έχουμε ησυχία. Λέει ότι πονάει, ξέρω εγώ.